Αυξάνεται το λουτρό αίματο στην ανατολική γούτα τη Συρίας, καθώ ο Συριακό στρατό του Μπασάρα Λάσαν συνεχίζει και σήμερα την επιχείρηση που ξεκίνησε πριν τρει εβδομάδε με την στήριξη της Ρωσία. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από 21 ημέρε έχουν σκοτωθεί 1.139 άμαχοι, εκ των οποίων 240 παιδιά, και έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι. Συγκλονιστικέ είναι οι εικόνε από την πτώση τουριστικού ελικοπτέρου στο ποτάμι στη Νέα Υόρκη. Αποτέλεσμα τη συντριβή του ήταν να χάσουν τη ζωή του πέντε άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, ενώ ο μοναδικό επιζών είναι ο πιλότο που κατάφερε να βγει. Το ελικόπτερο είχε νοικιαστεί για τι ανάγκε μια φωτογράφηση, ενώ ανήκε σε τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει πτήσει για τουρίστε που θέλουν να δουν από ψηλά τη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη ζήτησε ο τραγουδιστής των YouTube, Μπόνο, μετά από καταγγελίες για περιστατικά μπούλινγκ και σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος εργαζομένων του φιλανθρωπικού ιδρύματος One, του οποίου ο ίδιος είναι συνειδητης. Ο Μπόνο παραδέχθηκε ότι η οργάνωση που ίδρυσε το 2004 κατά της ακραίας φτώχειας απέτυχε να προστατεύσει κάποιους από τους εργαζομένους της στο Γιωχάννεσμπουργκ παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιο επιθυμεί να συναντηθεί με τα θύματα και να του ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπω.